Η μετάλλαξη Δέλτα αλλάζει τα δεδομένα με τα εμβόλια. Πόσο διαρκεί η προστασία? Αποκαλυπτικά ευρήματα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στο μισό η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer ύστερα από 4 μήνες. Μάλιστα, να ρωτήσουμε ίσως και τους ειδικούς που θα έχουμε αργότερα, τους γιατρούς. Μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδρομικά, ποιοι θα πάρουν? Έρχονται 3 νέα πακέτα από Σεπτέμβριο, σε εκκρεμότητα 2 επιπλέον παρτίδες που συνδέονται με δικαστικές αποφάσεις. Έχεις και να σχολιάσεις κάτι σε αυτό για τα αναδρομικά? Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που αφορά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Έχουμε πάνω από 150.000 συνταξιούχους οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από το Μάιο του 2016, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν πακέτο αναδρομικών. Και γνωρίζουμε και το έχουμε δημοσιεύσει και μέσα από την ημερησία, το ημερησία.gr, ότι αυτά θα δοθούν σταδιακά ως το τέλος του χρόνου. Πρέπει να σου πω πως είναι συνταξιούχοι που έχουν βγει με πάνω από 30 έτη ασφάλισης. Και μετά έχουμε αυτό που εννοεί και η εφημερίδα, έχουμε τη μεγάλη δικαστική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα δώρα και τις επικουρικές και τις περικοπές του 2012. Εκεί πρέπει να βγει η απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για να δούμε αν η κυβέρνηση χρωστάει περισσότερα λεφτά στους συνταξιούχους και πόσα χρωστάει. Και εκεί βεβαίως δημιουργείται ένα άλλο δημοσιονομικό κοκτέιλ δύσκολο. Μάλιστα. Πάμε στην καθημερινή. Η εφημερίδα λέει κλειστών για ανεμβολίαστους. Τι θα ισχύσει από Σεπτέμβριο για είσοδο σε εσωτερικούς χώρους? Όπως είπε και ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες για το πακέτο των μέτρων που θα ισχύσει από φθινόπωρο για τους ανεμβολίαστους και λόγω της μετάλλαξης Δέλτα που επελάβει. Γιατί δεν σβήνει φωτιά στα βίλια, λέει η εφημερίδα. 4+1 λόγοι. Άλμα τζίρου σε εστίαση, τουρισμό, βιομηχανία. Διψήφια αύξηση ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Παραδέχονται λάθη, αδειάζουν Χρυσοχοΐδη. Αρνήθηκε με επιδεικτικό τρόπο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να καλύψει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη όταν ρωτήθηκε να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού. Συνεχίζει το σφυροκόπημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεχυλίζουν η οργή και η αγανάκτηση για την καταστροφική διαχείριση της φωτιάς στα Βίλια, οι αξέχαστες προεκλογικές κορώνες του Γιώργου Πατούλη και οι ξεχασμένες δεσμεύσεις του. Γαλάζια πυρά κατά της κυβέρνησης. Ήταν αναμενόμενο, ξέρεις, να κάνει πρώτο θέμα η εφημερίδα των συντακτών την αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διότι ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν με όλα αυτά έχει ευθύνες ο κ. Χρυσοχοΐδης. Απέφυγε να απαντήσει, είπε δηλαδή ότι αυτό που μας απασχολεί τώρα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί με έργα και πράξεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επομένως, η εφημερίδα των συντακτών έκρινε ότι αδειάζει ουσιαστικά η κυβέρνηση τον κ. Χρυσοχοΐδη. Θα δούμε αν θα έχει πολιτικές εξελίξεις στη συνέχεια, όσο πλησιάζουμε και προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν θα έχουμε έναν ενδεχόμενο ευρύτερο ανασχηματισμό. Φουντώνουν οι φήμες για όλο αυτό. Φουντώνουν οι φήμες, διότι είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα γίνει την ώρα της μάχης, αλλά θα γίνει αργότερα όταν θα έχουν σβήσει οι φωτιές και θα έχουν καταλαγιάσει κάπως τα πράγματα. Είχαμε και τις μικρές διαρθρωτικές αλλαγές με αφορμή τη μετακίνηση του κ. Τριαντόπουλου στη θέση που πήρε τώρα, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί καθόλου το σενάριο για ένα δομικό ανασχηματισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Ελεύθερο Τύπο. Τα κλειδιά για μικρότερα ποσά ένφια, λέει η εφημερίδα. Το πρώτο θέμα, πώς θα ελαφρύνετε τα καθαριστικά του Σεπτεμβρίου. Οδηγός για να εντοπίσετε λάθη και παραλήψεις στο Ε9 προλαβαίνοντας υπερχρεώσεις. Τι ισχύει για βοηθητικούς χώρους, ημιτελή κτίσματα, αγροτεμάχια και συνειδιοκτησίες. Μάχη για να μην φτάσει το μέτωπο στα Μέγαρα. Πώς εξηγούν οι επιστήμονες την πύρινη έκρηξη στα Βίλια. Εφημερίδα Δημοκρατία. Φρίκι, εικόνες Ταλιμπάν στην Ελλάδα. Μαστιγώματα και αλλαλαγμοί από Σιίτες χθες στον Πειραιά, Ισλαμικές σημαίες στη Βικτόρια. Εδώ δεν κολλάει ο κορονοϊός. Καταγγέλουμε τη βαρβαρότητα στο Αφγανιστάν, αλλά αδιαφορούμε για όσα συμβαίνουν εδώ. Και πιο κάτω, η Ιφηγένεια Χρυσοχοΐδης. Τον ετοιμάζουν για ξύλωμα. Οργή για το χάος χωρίς τέλος. Κάηκαν τα πάντα εκεί που έστησαν άσκηση, φιέστα, προετοιμασία για γέλια. Γράφει Δημοκρατία. Και πάμε στην Αυγή. Ο κόσμος καίγεται και η κυβέρνηση επέρεται, λέει η Αυγή.
ρεσιτάλ αυτοθαυμασμού και από το νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι επιδόσεις μας σε κρίσιμα μέτωπα στο παρελθόν είχαν και έχουν δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Επανάληψη του ίδιου επικοινωνιακού έργου, όλα έγιναν καλά από την κυβέρνηση την ώρα που η φωτιά έκαιγε για τέταρτη μέρα στα Βίλια. Αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης του καμένου προφίλ του Μητσοτάκη και με επιθεώρηση άρων-άρων των συνόρων του Εύρου από Παναγιωτόπουλο και Χρυσοχοΐδη για πρόσφυγες από το Αφγανιστάν. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Εγκληματική ανυπαρξία αντιπυρικής προστασίας και πρόληψης. 5 μέρες και η φωτιά στα Βίλια, ο διπορικό του Ριζοσπάστη. Ούτε ένας δασεργάτης στο δασαρχείο Εγάλιο που έχει στην ευθύνη του 600.000 στρέμματα δάσους, μεταξύ άλλων και το όρος Πατέρα που καίγεται τώρα. Η ίδια κατάσταση και στο δασαρχείο Πάρνηθας. Πάνω σε αυτό το έδαφος προώθηται μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση των δασών, διευρύνοντας την επιχειρηματική δράση, γράφει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Και πάμε στην κόντρα. Κλονίζει τον Biden και το κύρος στον ΗΠΑ η συμφωνία του Κατάρ, λέει η εφημερίδα. Αμερικανός πράκτορας, ο ηγέτης των Ταλιμπάν, Γκάνι Μπαραντάρ, με εντολή της Ουάσιγκτον απελευθερώθηκε από τις φυλακές του Πακιστάν, μεταφέρθηκε στην Ντόχα και υπέγραψε το πρωτόκολλο για την ασφαλή μετάβαση της εξουσίας στο Αφγανιστάν. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Θα πληρώσει η Ελλάς τα σπασμένα ΗΠΑ Γερμανία στο Αφγανιστάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει λέξη για τις ευθύνες του Μπάιντεν και της Μέρκελ και ζητά από την κυβέρνηση να μην φυλάσει τα σύνορα. Πολιτική κρίση στο Βερολίνο για την Καμπούλ. Στο στόχαστρο ο Υπουργός Εξωτερικών. Και η κυβέρνηση εδώ κάτω αφήνει ακάλυπτο το Χρυσοχοΐδη, γράφει η εφημερίδα Εστία, αφήνοντας και εκείνη εχμές, αναφερόμενη στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και πάμε στην Εσπρέσο. Survivor σε γη και θάλασσα, λέει η εφημερίδα. Ο πρώην μηχανικός πλοίων που επιβίωσε από ναυάγιο όρμησε στις φλόγες και έσωσε το βιός του στη Βαριμπόμπη. Η αστυνομία τον έδιωξε, αλλά εκείνος επέστρεψε και γλίτωσε το σπίτι του. Μάλιστα. Εφημερίδα Star. Σε κρίσιμη κατάσταση ο αρνητής Οικονομόπουλος, εσπεσμένος στον ευαγγελισμό με κορονοϊό, με τεχνητή οξυγόνωση δεν μπορεί να αναπνεύσει. Α, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έτσι γράφει η εφημερίδα. Μάλιστα. Και πάμε στην αυτεμπορική. Νομοθετικό κενό, λέει η εφημερίδα, για τις 36 έως 72 δόσεις. Εφορία, κίνδυνος να χαθούν παλαιότερες ρυθμίσεις μέχρι τη διευθέτηση των κορονοχρεών. Τι κρύβει το υπέδαφος του Αφγανιστάν, λαϊκή αντίδραση στις ακρότητες των Ταλιμπάν και στο στόχαστρο του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, οι κακοπληρωτές του ΕΦΚΑ. Πώς γίνεται ο εντοπισμός τους. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Στο παραπέντε θα κριθεί για τα φοιτητικά σπίτια. Καθυστερήσεις και χαμηλή ζήτηση για τη φοιτητική στέγη στη Θεσσαλονίκη. Γονείς και φοιτητές δεν βιάζονται να επιστρέψουν στις αλμυρές τιμές. Κλείνει για 2 μέρες η Αγίου Δημητρίου για έργα ασφαλτόστρωσης. Μεγάλη έρευνα για 2 εμβόλια. Στο μικροσκόπιο η προστασία από τη μετάλλαξη Δέλτα, γράφει η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και κλείνουμε λοιπόν τον κύκλο της ενημέρωσης με τις εφημερίδες.